Και οι φοιτητικοί σύλλογοι μαζί με τους συλλόγους εστιών είναι σήμερα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για να πετύσουμε να λυθεί το πάγιο αίτημα της στέγασης των φοιτητών που ζητάμε εδώ και τόσο καιρό. Δύο φουρνιές φοιτητών έχουν απατήσει το πόδι τους στην Αθήνα εδώ και δύο χρόνια. Η κατάσταση είναι εκρηκτική και τα νίκια είναι στο Θεό. Απαιτούμε εδώ και τώρα να κοπεί έκτακτο κονδύλι 300 ευρώ το μήνα ώστε να αποτελέσει το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών, να ανεγερθούν νέες εστίες και να ανακοινηθούν οι παλιές, να ολοκληρωθούν επίσης οι εισδοχές στις ήδη υπάρχουσες εστίες, αλλά και να νοικιαστούν ξενοδοχεία για να λυθεί έστω και προσωρινά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές. Το ΕΚΠΑ έχει δεκάδες κτίρια στην ιδιοκτησία του, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, και ζητάμε εδώ και τόσο καιρό να δοθούν για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των φοιτητών.